Καλησπέρα σας και από μένα. Ακούγομαι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χατζηχρήστου και τον κύριο Αποστολίδη για την ευγενική πρόσκληση. Το θέμα με εμένα είναι τα δημοσιανικά και νευρογενή κίστη. Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει. Αυτή είναι η δήλωση συμφερόντων. Λοιπόν, ξεκινάμε με μια ερώτηση. Σε όλους τους ασθενείς με νευρογενή κίστη θα δώσουμε αντιχοληρικά. Δηλαδή, όλες οι βλάβες οι οποίες περιέγραψε ο κύριος Αποστολίδης θα δώσουμε αντιχοληρικά. Υπεργεφυρικές, υποιερές, περιερές. Σε ποιους? Σε όσους έχουν υπολειτουργικότητα, σε υποιερές, υπολειτουργικότητα, υποιερές βλάβες, δεν θα δώσουμε. Λοιπόν, αυτή η διαφάνεια την έχετε δει πάρα πολύ. Έτσι είναι η ταξινόμηση των διαταραχών που μπορεί να έχει κίστη και ο σφιχτήρας με βάση το επίπεδο της βλάβης. Ουσιαστικά θα αναφερθούμε έτσι, αναφερόμαστε σε τρεις αυτές τις καταστάσεις. Εδώ δηλαδή που η κίστη, όπως περιγράφει το μεγάλο κυκλάκι, είναι έντονα τονισμένη. Τι σημαίνει αυτό το έντονα τονισμένο κυκλάκι, πώς το συναντάμε, πώς μπορούμε να το βλέπουμε σαν κατάσταση, τι πόρισμα μπορεί να πάρετε από μια νευρολογική, από μια ουροδυναμική εξέταση, έτσι. Λοιπόν, το συναντάμε σαν νευρογενή υπερλειτουργική ουροδόχο κίστη. Δηλαδή, μια ουροδόχο κίστη που κάνει σπασμούς, έτσι, έχει αυτές τις ακούσεις, σπάσεις. Σαν μια ουροδόχο κίστη αυξημένων πιέσεων, σαν μια ουροδόχο κίστη μειωμένης χωρητικότητας ή και μειωμένης διατασιμότητας. Επίσης, αυτή η χαρακτηριστική εικόνα της δυσυνέργειας που περιέγραψε και ο κ. Αποστολίδης προηγουμένως με τον σφιχτήρα και τον εξωστήρα να συσπώνται ταυτόχρονα. Επίσης, σαν υψηλή πίεση διαφυγής και σαν ασυμπτώματα, έτσι, και τι κινδύνους έχουμε. Μιλάμε για ακράτεια ουρών επιτακτικού τύπου, μιλάμε για διαταραχή της ποιότητας ζωής και επίσης μιλάμε και για τον κίνδυνο για το ανώτερο ουροποιητικό. Αυτές εδώ οι διαφάνειες είναι οι στόχοι που βάζουμε στην αντιμετώπιση των νευρολογικών ασθενών. Εάν δούμε εδώ παρακάτω, μιλάμε για προστασία του ανώτερου ουροποιητικού, για επίτευξη ικανοποιητικής χωρητικότητας και διατασιμότητας και πλήρωσης με χαμηλές πιέσεις, για εγκράτεια ή τουλάχιστον όσο δυνατόν διαχείριση της ακράτειας που υπάρχει, καθώς και επίσης για βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτά εδώ μπορούν να επιτευχθούν, όπως φαίνεται από το διάγραμμα αυτό της ICI, με τη χρήση αντιμουσκαρινικών, είτε έχουμε ασθενείς κατά την αρχική τους εκτίμηση, εντάξει, σε ασθενείς χωρίς υπερλειτουργική κίστη, χωρίς υπολοιπόμενο όγκο ούρων, είτε σε ασθενείς οι οποίοι μετά από εξειδικευμένο έλεγχο, είτε έχουν δυσυνέργεια είτε χωρίς συνέργεια, πάλι βλέπουμε τα αντιμουσκαρινικά να κατέχουν σημαντική θέση. Θεωρητικά, κάπου εδώ θα λέγαμε, εντάξει, βλέπουμε ότι τα αντιμουσκαρινικά χρησιμοποιούνται, έτσι, έχουν θέση στην νευρογενή κίστη, άρα μπορώ να φύγω? Όχι, ας λίγο προχωρήσουμε παρακάτω. Λοιπόν, τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Νομίζω ότι ουσιαστικά είναι το ίδιο ερώτημα. Εάν γνωρίζουμε, δεν έχουμε πολλά πράγματα να μας αγχώνουν. Εάν δεν γνωρίζουμε, έχουμε κάποια πράγματα να μας αγχώνουν. Και ποια είναι τα ερωτήματα, έτσι? Ποιο αντιμουσκαρινικό θα χρησιμοποιήσω? Είναι όλα τα ίδια, κυκλοφορούν 7 νομίζω. Σε ποια δόση, μικρή, υψηλή, χαμηλή, είναι αποτελεσματικά? Μήπως τζάμπα δίνω το φάρμακο? Ξέρουμε από τις μελέτες τουλάχιστον για τις ιδιοπαθείς υπερλειτουργικές κίστης ότι η αποτελεσματικότητα του πλασίμπου είναι αρκετά υψηλή. Μήπως το ίδιο συμβαίνει και στην νευρογενή υπερλειτουργική κίστη? Εάν αποτύχει το φάρμακο που θα κάνω, που θα δώσω, τι θα κάνω? Βέβαια δεν είναι τόσο θέμα αυτής της παρουσίασης. Και φυσικά, τι ανεπιθύμητες ενέργειες έχω? Γενικά υπάρχουν πολλές μελέτες στην βιβλιογραφία που αναφέρονται στη χρήση αντιμουσκαρινικών και φαρμάκων σε ασθενείς με νευρογενή κίστη. Επειδή όμως είμαστε στην εποχή της τεκμηριωμένης ιατρικής, θα μιλήσουμε κυρίως για μελέτες οι οποίες έχουν υψηλό βαθμό τεκμηρίωση, δηλαδή για μελέτες οι οποίες είναι τυχιοποιημένες και ελεγχόμενες. Έχουμε 5 μελέτες που είναι συγκρινόμενες με άλλο αντιμουσκαρινικό, 8 μελέτες με εικονικό φάρμακο, καθώς και 5 μελέτες οι οποίες συνέκριναν διαφορετικές δόσεις του ίδιου φαρμάκου, καθώς και μελέτες οι οποίες συνέκριναν διαφορετική οδό χορήγηση του ίδιου φαρμάκου. Συνολικά τυχιοποιήθηκαν 960 ασθενείς αυτές τις μελέτες, ενώ ο μέσος χρόνος παρακολούθησης είναι γύρω στις 4 εβδομάδες. Αρκετά χαμηλός. Κρατήστε το λιγάκι αυτό εδώ. Βέβαια, όλα αυτά εδώ είναι αποτελέσματα μιας μεγάλης μεταανάλυσης που δημοσιεύτηκε πρόσφατα, η οποία είναι μέσα στα PDF τα οποία σας έχουν δοθεί. Λοιπόν, αντιμουσκαρινικό έναντι εικονικού φαρμάκου. Τζάμπα δίνουμε το φάρμακο, τι γίνεται? Από τη μεταανάλυση αυτή που έχουμε, τι προκύπτει? Υπάρχει μία μόνο μελέτη η οποία πήρε feedback από τους ασθενείς. Δηλαδή, είπαν οι ασθενείς πώς αισθανόντουσαν. Και αυτό που βλέπουμε ότι πράγματι το αντιμουσκαρινικό φάνηκε να δουλεύει πολύ καλά σε σχέση με το εικονικό φάρμακο.
Από την άλλη πλευρά όμως, φάνηκε ότι όταν στα ημερολόγια όρισης σε τρεις μελέτες που κατέγραψαν, η μεταανάλυση έδειξε τελικά ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις μεταβολές στη συχνοουρία και στις μεταβολές στα επεισόδια ακράτειας. Συνήθως, βέβαια, εμείς παίρνουμε κάτι διαφορετικό από τους ασθενείς μας. Θα δούμε. Λοιπόν, όσον αφορά πάλι τη σύγκριση αντισμουσκαρινικού με εικονικό φάρμακο, τις ουροδυναμικές παραμέτρους, φάνηκε να βελτιώνει τόσο την μέγιστη κιστομανομετρική χωρητικότητα του αντισμουσκαρινικού, τόσο τον όγκο πλήρωσης κύστης μέχρι να εμφανιστεί η πρώτη ακούσια συστολή, όσο επίσης φάνηκε να μειώνει και την μέγιστη πίεση του εξωστήρα. Στατιστικά σημαντικά. Μη στατιστικά σημαντική είναι ο υπολοιπόμενος όγκος ούρων, έτσι. Αλλά αυτό μας είναι πολύ καλό για μας. Δεν θέλουμε να αυξηθεί ο υπολοιπόμενος όγκος ούρων σε αυτούς τους ασθενείς. Αυτό που λίγο από τη μετανάλυση αυτή που βγήκε και μου παραξενεύει μέσα είναι ότι όσον αφορά τη διατασιμότητα, το compliance αυτό που λένε, δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο αντιμουσκαρινικό και στο πλάσιμο. Δεν ξέρω, ίσως να φταίει ο μικρός χρόνος των μελετών αυτών. Μιλάμε για μελέτες που ήταν 3 με 4 εβδομάδες. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη τι ήταν, σκλερωτικοί? Όχι, σκλερωτικοί, είναι κακώς σποδηλική στήλη. Είναι 8 μελέτες που είναι πλασίμπο με το τεροδίνι. Το τεροδίνι είναι αντιπλασίμπο, δηλαδή το. Το Detruzitol, οξυβουτινίν έναντι πλασίμπο, αυτές ήταν και προπιβερίνι έναντι πλασίμπο. Λοιπόν, όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες, εκεί που παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά από την μεταανάλυση ήταν μόνο στην ξηροστομία. Σε όλες τις άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες, δηλαδή στη δυσκυλιότητα, στην αυτεία, στην κόπωση, στις διαταραχές όρασης κτλ., δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική διαφορά. Επίσης, αυτό που είδαν ήταν ότι παρά έστω τη διαφορά που υπήρχε στην ξηροστομία, δεν υπήρχε διαφορά στην απόσταση. Δηλαδή, δεν φάνηκε να σταματάνε οι ασθενείς το φάρμακο, την αγωγή, λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών. Τώρα, η σύγκριση ενός αντιμουσκαρινικού με κάποιο άλλο αντιμουσκαρινικό. Έχουν συγκρίνει την οξυβουτινίνη με την προπανθελίνη. Η προπανθελίνη, βέβαια, δεν χρησιμοποιείται συχνά από εμάς. Η οξυβουτινίνη με το τρόσπιο, προπιβερίνη με οξυβουτινίνη και αθώς επίσης και οξυβουτινίνη με ενδοκιστική ατροπίνη. Λοιπόν, εδώ φαίνεται ότι ανάμεσα στα συγκρινόμενα φάρμακα δεν υπήρχε διαφορά τόσο σε αυτό που ανέφεραν οι ασθενείς, τόσο σε αυτό στα ημερολόγια ούρησης, αυτό όσον αφορά τη συχνουρία και τα επεισόδια κράτειας, τόσο στις ανεπιθύμητες ενέργειες, όσο και στις ουροδυναμικές παραμέτρους. Δηλαδή, πάνω κάτω τα αντιχολινερικά συγκρινόμενα, φαίνεται, αυτά τουλάχιστον που συγκρίθηκαν, φαίνεται να είναι τα ίδια. Διαφορετικές δόσεις ίδιου αντιχολινεργικού, το Detruzitol. Δεν έχει αποσυρθεί το Detruzitol ουσιαστικά και δεν κυκλοφορεί και ίσως να μην μας πολύ ενδιαφέρει. Αυτό που φαίνεται πάντως συγκρίνοντας τα 4 μιλιγκράμμ με 1, 2 ή 8 μιλιγκράμμ, δεν φάνηκε να υπάρχει σημαντική διαφορά, πέρα μόνο από τη διατασιμότητα και τον υπολοιπόμενο όγκο ούρων. Αλλά όμως συγκρίνοντας τα 4 με τα 8 μιλιγκράμμ. Τα 8 μιλιγκράμμ ήταν μια δόση γενικά την οποία δεν την πολύ χρησιμοποίησαμε, που σωμήσαμε στην καθημερινή κλινική πρακτική μας, πέρα ίσως από κάποιες μελέτες που την έχουμε δει. Το τρόσπιο. Συνέκριναν τα 45 μιλιγκράμμ με τα 90 και 135. Και εδώ φαίνεται ότι διάφορες δόσεις δεν φαίνεται να έχουν διαφορά τόσο στην αποτελεσματικότητα όσο και στις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η προπιβερίνη. Τα 30 μιλιγκράμμ έναντι 15, 45 και 60. Ούτε και εδώ φάνηκε να υπάρχει στατιστική σημαντικά διαφορά ανάμεσα στις δόσεις, εκτός από εδώ. Τη διατασιμότητα που υπήρχε διαφορά ανάμεσα στα 30 μιλιγκράμμ που είναι η στάνταρ δόση και στα 60 μιλιγκράμμ. Η δικιά μου, έτσι, αν επιτρέπετε να πω προσωπική εμπειρία και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, είναι ότι το τρόσπιο, η προπιβερίνη είναι ένα εξαιρετικό φάρμακο, το οποίο τουλάχιστον εκεί που ήμουν εγώ χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ σε ασθενείς, νευρολογικούς ασθενείς, με μυελομηνιγκοκύλες, με παιδιά που είχαν υψηλή διατασιμότητα και εξωτερική παλιδρόμηση. Φάρμακο που δούλευε εξαιρετικά. Δυστυχώς η εταιρεία η οποία. Προπιβερίνη, συγγνώμη. Για προπιβερίνη μιλάω. Ναι. Εξαιρετικά δούλευε, αλλά δυστυχώς και για την εμπειρία μου εδώ και στην Ελλάδα δούλεψε πολύ καλά το φάρμακο σε ασθενείς και δύσκολους που το έχω δώσει. Αλλά δυστυχώς έχει η εταιρεία πλέον. Δεν είχε έρθει η ημερήσια δόση στην Ελλάδα. Είχε έρθει τα 15 μιλιγκράμμ, είναι 30 και 45 μιλιγκράμμ, αυτά στην Εθνική και 60. Δυστυχώς όμως η εταιρεία δεν το φέρνει πλέον το φάρμακο. Για μένα είναι κάτι άσχημο αυτό δηλαδή. Έτσι, για την, και όχι μόνο αυτό, αλλά αποσύρθηκε και το απλό, το 15. Το... Σταματήσαν να φέρνουν το 15 κάποια στιγμή πέρσι, τον Μάρτιο-Απρίλιο περίπου, σταματήσαν να κάνουν τις εισαγωγές. Με την προοπτική θα φέρνουν το 30. Αλλά τελικά το 30 λόγω όλων αυτών τιμών, τιμολογίων κτλ. Όλα αυτά που γίνανε, τελικά δεν είναι 130 και δεν υπάρχει και το 15 πλέον καθόλου. Λοιπόν, η προπιβερίνη, η σύγκριση της μορφής που απελευθερώνεται άμεσα σχέση με την παρατεταμένη, καθώς επίσης και σύγκριση της οξυβουτινίνης, αν ληφθεί από το στόμα ή ενδοκιστικά. Δεν φάνηκε και εδώ να υπάρχει καμία διαφορά.
Μέχρι τώρα, αν παρατηρήσατε, οι μελέτες οι οποίες έδειξα ήταν για οξυβουτινίνη, δηλαδή διτροπάν, τολτεροδίνη, τετρουζιτόλ, πάει, δρόσπιο και προπιβερίνη. Δεν αναφέρθηκε και γενικά δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία, υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα για τα πιο καινούργια φάρμακα, δηλαδή για φεσοτεροδίνη, σολυφενακίνη και δαριφενακίνη. Αυτό είναι ένα abstract που παρουσιάστηκε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο πέρσι το 2012. Εντάξει, και συνέκρινε τα 5 μιλιγκράμμ και τα 10 μιλιγκράμμ της σολυφενακίνης με πλασίμπο και με οξυβουτινίνη. Φάνηκε ότι τα 5 μιλιγκράμμ έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα με τα 15 μιλιγκράμμ της οξυβουτινίνης και εκεί που εστιάσανε περισσότερο ήταν στα 10 μιλιγκράμμ της σολυφενακίνης έναντι του πλασίμπο, όπου φάνηκε και εδώ να έχουμε πολύ καλή η σολυφενακίνη να υπερτερεί σαφέστατα έναντι του εικονικού φαρμάκου. Αναμένεται από ό,τι λένε δημοσίευση από αυτήν την μελέτη. Πολλές φορές θα τύχει να δείτε να έχετε ασθενείς, στους οποίους με νευρολογικούς τους έχετε δώσει το αντιμουσκαρινικό, δούλεψε λίγο ή δεν έχει δουλέψει καθόλου. Τελικά, τι θα κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς, θα περάσουμε κατευθείαν σε μπότοξ, γιατί είναι η θεραπεία την οποία έχουμε πάρει έγκριση. Να ρωτήσουμε λίγο και τι θα κάνετε σε μία μη νευρογενικίστη. Αν αποτύχει ένα αντιχολινεργικό, τι κάνετε σε ένα επόμενη προσπάθεια. Περνάτε, δοκιμάζετε κάποιο άλλο αντιχολινεργικό. Καταρχήν, τυπλοποιείτε πάντοτε στη μέγιστη δόση ή όχι. Και από τι εξαρτάται αυτό. Ναι. Συνδυασμό δεν μπορούμε να κάνουμε. Συνδυασμό αντιχολινεργικών. Σε τι, μπορούμε. Σε τι βάση το λέτε αυτό. Ρωτάω αν μπορεί να γίνει συνδυασμός. Μια τολτεροδίνης και μια οξυβουτινίνης, ας πούμε. Την οξυβουτινίνη τις ώρες που δεν πιάνουμε τόσο καλά τον ασθενή. Είναι πολύ συνηθισμένο να γίνεται συνδυασμός της οξυβουτινίνης παρατεταμένης αποδέσμευσης με οξυβουτινίνη οξείας αποδέσμευσης. Δηλαδή, τα μέγιστη δόση της οξυβουτινίνης παρατεταμένης αποδέσμευσης με κατ' επίκληση, ας πούμε, 5 μιλιγκράμμα διτροπάν για το βράδυ, ας πούμε, ή για το πρωί που θέλει ο άλλος να πηγαίνει στη δουλειά ή κάτι τέτοιο. Γίνεται δηλαδή μεγιστοποίηση της δόσης. Αλλά αυτά θα τα πει ο κύριος οικονόμου, νομίζω, στη συνέχεια για τους νευρολογικούς ασθενείς. Αν είχατε ένα μη νευρολογικό ασθενή με συμπτώματα υπερλειτουργικής κύστης, ο κύριος Δεμετζόγλου είπε ότι όλα είναι τα ίδια. Δεν θα έκανε κάτι διαφορετικό, θα τα παρατούσε μάλλον. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι ουσιαστικά η δράση τους είναι πάνω κάτω ίδια. Δεν έχει ουσιαστικές αλλαγές. Περισσότερο είναι που ψάχνουμε για τις παρενέργειες. Υπάρχουν δηλαδή διαφορές μόνο στις ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά όχι στην αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα δεν θεωρείται ότι μεταβάλλεται από ασθενή σε ασθενή, ανάλογα με το φάρμακο. Ναι. Ανασκευάζω την προηγούμενη μου δήλωση. Το σκέφτηκα. Τουλάχιστον από. Εγώ τουλάχιστον από την εμπειρία τη δική μου, τη μικρή όσοι είναι αυτή, έχω δει διαφορές και χωρίς να μπορώ να καθορίσω ότι το τάδε φάρμακο είναι καλύτερο. Άλλος ασθενής ευνοείται από το ένα, άλλος από το άλλο. Γι' αυτό και είτε καταρχήν θα κοιτάξω να αυξήσω τη δόση μέχρι τη μέγιστη επιτρεπόμενη από ένα φάρμακο, είτε θα δοκιμάσω και κάτι άλλο. Έχω δει περιπτώσεις, ας πούμε, να αλλάζει τελείως η ανταπόκριση μόλις κάνω μία αλλαγή. Χωρίς να μπορώ να πω ότι αυτό είναι το καλό και αυτό είναι το κακό. Okay. Πόσοι έχουν παρόμοιες εμπειρίες. Κάποιοι από εμάς έχουν αυτές τις εμπειρίες. Λοιπόν, αν δεν πιάσει το ένα αντιχολινεργικό, μπορούμε να δοκιμάσουμε κάποιο άλλο το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Ο κύριος Δημητριάδης. Ναι. Πότε θα θεωρήσουμε ότι απέτυχε η θεραπεία μας, το τρίμηνο. Πότε θα δοκιμάσουμε τον ασθενή μας τη μέγιστη δόση, έτσι ώστε να πούμε αυτό το φάρμακο δεν μας κάνει πια δεν δουλεύει. Για τον νευρολογικό ασθενή, μιλάμε για οποιοδήποτε, ασθενή. Είναι νευρολογικό. Δεν ανταποκρίνεται έχει σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο στη μέγιστη δόση. Καταρχήν έχει διαφορά το από νευρολογικό σε. Δεν έχουν διαφορά. Δηλαδή. Είναι διαφορετική η νευρογενή υπερλειτουργία του εξωστήρα από την ιδιοπαθή υπερλειτουργία. Θα περιμένουμε δηλαδή περισσότερο σε ένα νευρολογικό από ότι σε ένα μη νευρολογικό ασθενή για να δούμε αν θα πιάσει το φάρμακο. Αυτή είναι η ερώτηση του κ. Δημητριάδη. Εγώ δεν περιμένω. Σε ποιον περιμένετε περισσότερο. Στο νευρολογικό. Okay. Εσείς, κύριο Κωνσταντινίδη. Νομίζω ότι θα αξιολογήσουμε το φάρμακο συνήθως μετά από τις 3-4 εβδομάδες, είτε είναι νευρολογικός είτε όχι. Απλά ενδεχομένως τα κριτήρια του τι εννοούμε έπιασε, δεν έπιασε, μπορεί να είναι διαφορετικά.
σε ένα μη νευρολογικό ασθενή, συνήθως είμαστε πολύ απαιτητικοί και για να πούμε ότι το φάρμακο τον έπιασε, θέλουμε σχεδόν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων ή τουλάχιστον αυτό επιδιώκουμε. Σε ένα νευρολογικό ασθενή, πιθανόν και να συμβιβαστούμε με κάτι λιγότερο από το πολύ καλό, αν δηλαδή απλά έχουν μειωθεί ενδεχομένως τα επεισόδια κράτειας, για παράδειγμα, ή αν μετρήσουμε σχετικά μειωμένες πιέσεις, πιθανώς να πούμε ότι ανταποκρίθηκε. Χωρίς όμως να σημαίνει ότι είναι ίδιο το κριτήριο τις δύο φορές. Το θέμα στο νευρολογικό ασθενή είναι ότι, εντάξει, στον ιδιοπαθή ασθενή έχεις να αξιολογήσεις τα συμπτώματα, την επιτακτικότητα, τη ζυγνουρία, την ικτουρία, την ακράτεια. Ενώ στο νευρολογικό ασθενή, και δεν μιλάμε μόνο τώρα για τα αγκιακά κεφαλικά που παίζει μόνο τα συμπτώματα, μιλάμε για κακώς σπονδυλική στήλη, υπεριαιρές βλάβες που εκεί μετράς, δίνεις πιο πολύ με σημασία και σε ουροδυναμικές παραμέτρους κτλ. Και σαφέστατα νομίζω αξίζει να περιμένεις παραπάνω. Δηλαδή, δεν νομίζω στις 3-4 εβδομάδες να δεις τόσο μεγάλες μεταβολές. Ναι, μιλάμε για κλινική συμπτωματολογία μόνο όμως, όχι για τις ουροδυναμικές παραμέτρους. Άρα λοιπόν η απάντηση στον κύριο Δημητριάδη είναι περίπου στο μήνα επάνω θα ξέρουμε λίγο πολύ αν μπορούμε, αν θέλουμε να κυκλοποιήσουμε τη δόση μάλλον. Εντάξει. Απόστολε, να κάνουμε μια παρέμβαση. Νομίζω, για να μην ξεφύγουμε πολύ, είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Όπως ακούστηκε προηγουμένως, έχει πολύ μεγάλη σημασία το τι περιμένεις από την κάθε κατηγορία. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στην νευροπαθή κίστη, πρώτον, δεν έχουμε πολλές μελέτες. Ό,τι μελέτες έχουμε είναι ανομογενής ο πληθυσμός. Έντονα, ακόμα και σε αυτούς που μιλάμε, ξέρω εγώ, μόνο σκλήσεις κατά πλάκας, πάλι εκεί πέρα υπάρχει τεράστια ανομοιογένεια. Άρα δεν έχουμε στοιχεία ιδιαίτερα αξιόπιστα, με εξαίρεση ότι αυτό είναι κοινά αποδεκτό, ότι το placebo effect στην νευροπαθή κίστη είναι πάρα πολύ μικρότερο. Και το άλλο στοιχείο είναι ότι είναι εμφανές, από αυτά που παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, ότι χρησιμοποιούνται πολύ μεγαλύτερες δόσεις, πέρα από τις επιτρεπόμενες, για πολλούς και διαφόρους λόγους. Άρα, όταν χρησιμοποιείς δόσεις μεγαλύτερες του επιτρεπτού, μπορείς να χρησιμοποιήσεις είτε χρησιμοποιώντας το ίδιο αντιμουσκαρινικό, αυξάνοντας τη δόση του, είτε χρησιμοποιώντας 2-3 αντιμουσκαρινικά, ελπίζοντας ότι το άλλο αντιμουσκαρινικό ίσως έχει λίγο διαφορετική δράση από αυτό που δίνει στον ασθενή. Αυτές νομίζω είναι σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο καταστάσεων. Όλες οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν μέχρι τώρα ήταν μελέτες 3-4 εβδομάδες. Άρα, επομένως, αμέσως ουσιαστικά καταρρύπτεται αυτό που λέμε. Δηλαδή, στις 3-4 εβδομάδες θα αλλάξουμε το φάρμακο ή όχι. Είναι πολύ, πολύ μικροφωνικό. Αυτά που λέω, ας πούμε, περισσότερο από την καθημερινή κλινική πρακτική. Άρα, πιθανώς το γεγονός αυτό ότι, που είναι και καθημερινή εμπειρία από σε αρκετούς εδώ μέσα, ότι το διαφορετικά αντιμουσκαρινικά μπορεί να δράσουν διαφορετικά στον ίδιο ή την ίδια ασθενή, τι συνεπάγεται αυτό? Τι συνεπάγεται όσον αφορά τους νευρολογικούς ασθενείς? Όχι, τι συνεπάγεται αυτό. Το γεγονός ότι το ίδια, στον ίδιο ασθενή, δύο αντιμουσκαρινικά, παρόλο που στις μελέτες φαίνεται να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα, έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα στον ίδιο ασθενή. Τα αντιμουσκαρινικά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, το τρόσπιλο, η προπιβερίν, είναι και αναστολές των διάβολων ασβεστίου πέρα από αντιμουσκαρινικό. Αυτό είναι θεωρητικό, δεν είναι στην πράξη. Θέλει 2.000... Όχι, κλινική δράση δεν έχει, θέλει να δώσει τεράστια δόση για να γίνει αυτό, που είναι μη κλινικά αποδεκτή. Είναι θεωρητικό αυτό. Και ίσχυε, υποτίθεται, και για την οξυμπουτινίνη κάτι τέτοιο. Είναι τοπικό αναισθητικό, ας πούμε. Αυτά όμως θέλουν τεράστιες δόσεις. Είναι, δηλαδή, απλώς το λέμε. Εγώ θεωρώ ότι αυτό έχει φανεί σε κάποιες μελέτες στην ιδιοπαθή κίστη, που αλλάξαμε αντιμουσκαρινικό. Φάνηκε. Πέρανε κάποιο αντιμουσκαρινικό, δεν ήσαν ευχαριστημένοι, δώσαμε κάποιο άλλο και ήσαντε ευχαριστημένοι. Αυτό όμως δεν ξέρουμε σε μεγάλο βάθος χρόνου πώς πηγαίνει. Γιατί όταν παίρνει το καινούριο φάρμακο, είναι και ένα placebo effect εκείνη τη στιγμή. Άρα πρέπει να λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Εγώ νομίζω θα είμαστε ευτυχείς αν είχαν τέτοιες διαφορές στα αντιμουσκαρινικά μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε. Γι' αυτό και ο όρος της ανθεκτικής υπεδραστήριας κίστης είναι το πολύ να έχει δοκιμάσει 3. Μερικοί θεωρούν και τα 2. Άρα στα 3 θεωρείται ότι είναι ανθεκτική. Έτσι δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στην αποτελεσματικότητα και να ελπίζουμε ότι θα δούμε έτσι κάποια θεαματική διαφορά σε βάθος χρόνου. Έτσι, υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει κάποιες διαφορές σίγουρα έτσι, στην ικανοποίηση των ασθενών, αλλά μέσα στα πλαίσια πάντα, όχι νευρολογικούς, σε ιδιοπαθή κίστη. Να ξεκαθαρίσουμε στους συναδέλφους εδώ, ότι δηλαδή όσον αφορά τους νευρολογικούς ασθενείς, δεν έχουμε καθόλου δεδομένα. Γιατί εκεί είπαμε, γιατί δεν υπάρχει placebo effect τους, οπότε δεν ξέρουμε. Του φαρμάκου, άρα ότι υποθέσεις κάνουμε αυτά που ξέρουμε με βάση την ιδιοπαθή.
και είναι και το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των μελετών. Πράγματι πάντως, μπορούμε να δοκιμάσουμε την αλλαγή του αντιμουσκαρινικού, να δούμε τι θα γίνει και φυσικά αυτό που μπορούμε να δοκιμάσουμε και έχει αποδειχθεί είναι να διπλασιάσουμε τη συνηθισμένη δόση του αντιχολινερικού. Αυτό έχει ισχύσει τόσο για την τολτεροδίνη όσο και για το τρόσπιο, δηλαδή στην τολτεροδίνη πήγαμε από τα 4 στα 8 μιλιγκράμμ και για το τρόσπιο φτάσανε να διαδώσουν μέχρι και 60 μιλιγκράμμ, όπου φάνηκε πράγματι να υπάρχει ένα 76% των ασθενών οι οποίοι απέδωσαν σε αυτήν την αύξηση της δόσης. Επίσης, το άλλο που ανέφερε η συνάδελφος Λιάννα είναι ο συνδυασμός της υψηλής δόσης δύο αντιχολινεργικών. Είτε μπορούμε να δώσουμε τολτεροδίνη μαζί με οξυβουτινίνη, είτε τρόσπιο με τολτεροδίνη, είτε οξυβουτινίνη με τρόσπιο. Πράγματι και εδώ φάνηκε να έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας με παρόμοιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βέβαια, το θέμα που έχουμε εδώ είναι κατά πόσο μπορεί να δικαιολογηθεί σήμερα η συνταγογράφηση δύο αντιχολινεργικών από τα ταμεία μας. Ίσως το πιο εύκολο και πιο λειτουργικό, επειδή το σχολείο είναι και λίγο πρακτικό, έτσι είναι, να δίνουμε ίσως το πιο ακριβό συνταγογραφούμενο και για παράδειγμα την οξυβουτινίνη, η οποία είναι στα 5 ευρώ το κουτάκι, το αγοράζει ο ασθενής από μόνος του. Έτσι, για να μην έχουμε εμείς προβλήματα, αρθούν και μας πούν τι κάνετε και γράφετε δύο αντιχολινεργικά τη στιγμή που δεν έχει έγκριση να γράφουμε δύο αντιχολινεργικά. Προσωπικά δεν έχω τύχει να συνταγογραφήσω μαζί δύο αντιμουσκαρινικά. Είπατε για τις παρενέργειες. Δεν υπάρχει δηλαδή άθροισμα της παρενέργειας του ενός και του άλλου, δηλαδή η ίδια η ένταση που θα νιώσει ο ασθενής από τις παρενέργειες, εννοείται. Ότι τα ποσοστά, αναφερόμενα ποσοστά ξηροστομίας, δυσκυλιότητας ή οτιδήποτε άλλο ήταν παρόμοια. Δηλαδή είτε με την αύξηση με το ένα φάρμακο, είτε όταν μπήκανε και σε δύο φάρμακα. Okay. Αν δηλαδή κανείς έπαιρνε ένα αλφα αντιμουσκαρινικό. Αλλά στατιστικά σημαντική διαφορά. Ένα αλφα αντιμουσκαρινικό, όταν προσθέθηκε το δεύτερο, η ξηροστομία πραγματοσχάρη που είχε δεν έγινε χειρότερη, έμεινε ίδια. Αυτή ήταν η στατιστική ανάλυση. Εντάξει. Θεωρητικά. Όχι, μπορώ να καταλάβω αυτό που είπατε για τις παρενέργειες. Θεωρητικά, στα περισσότερα αντιχολινεργικά, νομίζω ότι είναι οι παρενέργειες τόσο εξαρτώμενες. Τώρα, στο διπλασιασμό της δόσης, έτυχε σε αυτές τις μελέτες να μην υπάρχει στατιστικά τουλάχιστον σημαντική διαφορά. Σε αυτές τις μελέτες είναι η σύγκριση οξυβουτινίνη και κάτι άλλο. Άρα οι ξηροστομίες ήταν τόσο ψηλές από τις ψηλές δόσεις οξυβουτινίνης που το τρόσπλον δεν προσέφερε κάτι παραπάνω από το πολύ χειρότερο. Αν όμως συνδυάσουμε δύο αντιχολινεργικά πιο σύγχρονα, οι παρενέργειες είναι αθροιστικές. Τουλάχιστον στην κλινική πράξη, εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνώ απόλυτα εγώ με τον κύριο Κωνσταντινίδη, έτσι ακριβώς είναι. Και απλώς εδώ άλλο πρέπει να ψάξουμε είναι η ψυχοσύνθεση αυτών των ασθενών που γενικά ανέχονται πολύ καλύτερα. Έτσι, κάποιες παρενέργειες, γιατί και ο ορισμός της ξηροστομίας ή της δυσκυλιότητας έχει διάφορες βαθμονομήσεις, αλλά είναι λίγο υποκειμενικές. Σε αυτούς, ακριβώς, οι ασθενείς αυτοί δέχονται οτιδήποτε. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιούμε μεγαλύτερες δόσεις. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να αναφέρουμε τα αποτελέσματα των μελετών, έτσι, οπότε τουλάχιστον αυτά που μας λένε είναι αυτό. Γενικά, επίσης, οι κυστικές διαταραχές συνοδεύονται και από διαταραχές του εντέρου στους ασθενείς αυτούς. Η δυσκυλιότητα είναι δεδομένη. Είναι σχεδόν ναι. Λοιπόν, τι μας αγχώνει. Πάλι ερχόμαστε στα ερωτήματα. Η αποτελεσματικότητα πάνω κάτω, έτσι τη συζητήσαμε μέχρι τώρα, φαίνεται να δόθηκε ένα ερώτημα, αλλά μάλλον θα μας φύγει κάποιο σχετικό άγχος που έχουμε. Τι κάνω σε αποτυχία, πάλι είδαμε είτε το συνδυασμό, είτε τις υψηλές δόσεις και φυσικά πλέον μετά τα αντιχολινερικά έχουμε πλέον και τον Botox, το οποίο είναι εγκεκριμένη, έχει πάρει έγκριση, άρα μπορείτε να οι ασθενείς αυτοί να αντιμετωπιστούν και με την έγκριση αλλαντικής τοξίνης. Το τελευταίο είναι ανεπιθύμητες ενέργειες. Μέχρι τώρα μιλήσαμε και είπαμε ότι η ξηροστομία ήταν στατιστικά σημαντική σε αυτούς τους ασθενείς, με όλα αυτά όσα αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους εδώ προηγουμένως στη συζήτηση που κάναμε, και η δυσκυλιότητα η οποία είναι αρκετά υψηλή σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι νευρολογικοί διασθενείς. Μιλάμε για ορθοκιστικές διαταραχές. Δηλαδή, πολλές φορές οι νευρολόγοι στέλνουν ένα χαρτί και λένε ορθοκιστικές διαταραχές. Άρα, περιμένεις πολλοί από αυτούς τους ασθενείς να έχουν και δυσκυλιότητα. Η ναυτία, οι διαταραχές όρασης, ο πονοκέφαλος, η ταχυκαρδία και η κόπωση φάνηκε να είναι μη στατιστικά σημαντικές διαφορές. Αυτά που υπογράμμισα είναι αυτά τα οποία δεν έχουν μελετηθεί τόσο πολύ και ίσως και αυτά που πολλές φορές μας απασχολούν αρκετά ή τα έχουμε στο μυαλό μας. Είναι αυτές οι διαταραχές γνωστικού και νοητικού επιπέδου. Η διαταραχή προσοχής μνήμης ή άνοια, ή καθώς επίσης και πιθανή δυσχέρεια ούρησης ή αυξημένος υπολοιπόμενος όγκος ούρων ή ακόμα και επίσχεση ούρων που μπορεί να προκύψει από τη χορήγηση των αντιχολινερικών φαρμάκων. Όσον αφορά τις διαταραχές του γνωστικού επίπεδου, κάτι ακούστηκε χθες. Γενικά,
Πρέπει να ξέρουμε ότι στους ασθενείς οι οποίοι έχουν κάποια έκπτωση του νοητικού γνωστικού επίπεδου, πρέπει τα φάρμακα αυτά, τα αντιχοληνερικά, να τα δίνουμε με προσοχή. Υπάρχει ο κίνδυνος επιδείνωσης πιθανών προϋπάρχουσων διαταραχών μνήμης. Υπάρχει ο κίνδυνος έναρξης ενός ηχητικού επεισοδίου. Ένας συνάδελφος προηγουμένως, μάλιστα το μεσημέρι, συζητούσαμε μαζί και μου λέει: το έδωσα σε μια γιαγιά και με πήραν τηλέφωνο μετά από μια εβδομάδα και μου λέει: η γιαγιά λέει, τα έχει χάσει τελείως. Εντάξει, δεν ήταν η γιαγιά νευρολογικός ασθενής, της σαν ιδιοπαθής η πελβική εξουστία. Το πήρα, αλλά είχε πρόβλημα. Διαταραχές προσοχής και συγκέντρωσης, καθώς εμείς μπορούμε να έχουμε και διαταραχές ύπνου. Τι φάρμακα μπορούμε να δώσουμε? Αυτό, τα σχετικά πιο ασφαλή φαίνεται να είναι το τρόσπιο, το οποίο είναι μια τετραρτοαταγής αμίνη, η οποία δεν περνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, άρα θεωρητικά είναι περισσότερο ασφαλής. Επίσης η δαρυφενακίνη, η οποία είναι ένας υπερεκλεκτικός M3 αναστολέας, ίσως να έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες. Η σολυφωνιακίνη και το τολτεροδίνη δεν έχουν μελετηθεί σε νευρολογικούς ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, σε ασθενείς οι οποίοι, σε φυσιολογικούς ασθενείς που είχαν υπερλειτουργική κίστη, είτε ενήλικες είτε ακόμα και ηλικιωμένους, δεν φάνηκε να προκαλούν διαταραχές του γνωστικού επίπεδου. Ενώ για τη φεσοτεροδίνη δεν έχουμε στοιχεία. Μπορώ να πω κάτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα με τις γνωστικές διαταραχές και αρκετά χρόνια το παραβλέπαμε. Εκείνο που ξέρουμε, καταρχάς υπάρχουν μελέτες κλινικές, κυρίως αυτή του Γκάρι για την οξυμπουτινίνη, αλλά μπορούμε να βγάλουμε και κάποια συμπεράσματα ανάλογα με την ιδιομορφία του κάθε φαρμάκου. Ξέρουμε ότι ας πούμε, το τρόσπιο είναι τετραδογής αμίνη και δεν περνάει καθόλου τον αιματοκεφαλικό φραγμό και το PK του είναι πάρα πολύ καλό έτσι ώστε να μην περνάει το φραγμό. Αντίθετα, η οξυμπουτινίνη είναι το πιο επικίνδυνο φάρμακο. Και γενικά σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ήδη κάποια προβλήματα όπως Parkinson, σκλήνης κατά πλάκας, είναι καλό γενικά να μην το πολύ δίνει κανείς. Όσον αφορά τα νεότερα φάρμακα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, φαίνεται ότι είναι ασφαλή. Και κυρίως η βεσοτεροδίνη, η οποία περνάει ελάχιστα τον φραγμό, και μετά και η σόλυφενακίνη αλλά και η νταρυφενακίνη περνάνε πολύ λίγο το φραγμό. Ουσιαστικά το πρόβλημα είναι μάλλον με την οξυμπουτίνη από τη χυφανή που έχουμε και κλινικά στοιχεία. Και πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας, γιατί μερικοί είναι και σχετικά νέοι άνθρωποι, έτσι, και θα το πρέπει να το παίρνουν για πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά, όμως, μελέτες που υπάρχουν σε παιδιά και την εμπειρία καθημερινή που δίνουμε πολλές φορές την οξυμπουτίνη, γιατί είναι το πρώτο φάρμακο που δίνουμε στα παιδιά αντίστοιχα που τα ρωτάω μετά και από μελέτες, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα παιδιά. Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει πολύ για την οξυμπουτίνη, γιατί γίνεται μια πολύ μεγάλη τώρα έρευνα πάνω σε αυτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πιθανή δυσχέρεια ούρηση των αυξημένων υπολοιπόμενων όγκων ή ακόμα και μια πιθανή επίσχεση. Λέμε ότι είναι αντιχοληνενικά, αδερνούν στο τείχομα της κύστης, δεν θα ελαττώσουν την ικανότητα, τη συσταλτότητα του ουροδόχου κύστης. Τελικά αυτό που φαίνεται να λένε είναι ότι πιθανότητα υπάρχει μια δράση του φαρμάκου στις αισθητικές ίνες, τόσο τις εμίελες α-δέλτα ίνες, όσο και τις ε-ίνες που φαίνεται να υπερτερούν και να αυξάνουν τον αριθμό τους σε νευρολογικούς ασθενείς. Και γενικά τα επεισόδια που έχουν επίσχεση, που έχουν καταγραφεί σε νευρολογικούς ασθενείς, σε διάφορες μελέτες, είναι σπάνια. Σε ποιους ασθενείς πρέπει να προσέξουμε? Σε ασθενείς με υπεργεφυρικές βλάβες, όπως περιέγραψε προηγουμένως ο κ. Αποστολίδης, και κυρίως σε άνδρες ασθενείς, οι οποίοι αυξημένης ηλικίας, έτσι κάποιες μεγαλύτερες ηλικίες, στους οποίους μπορεί να συνυπάρχει μια υποκυστική απόφραξη, ή και σε ασθενείς γενικά με δυσλειτουργική ούρηση. Πολλές φορές έχουμε ασθενείς με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με εγκεφαλικά κεφαλικά επεισόδια, οι οποίοι έχουν την επιτακτικότητα και στα πλαίσια της προσπάθειάς τους να καταστήλουν την επιτακτικότητα, κάνουν αυτό το που περιέγραψε ο κ. Αψολίδης, ότι σφίγγουν τους μύες του πιελικού εδάφους, προσπαθούν να καταστήλουν αντανακλαστικά αυτήν την υπερλειτουργία και τελικά, όταν πάνε να ουρήσουν, τελικά δεν μπορούν να χαλαρώσουν για να επιτύχουν μια καλή ούρηση. Αυτούς τους ασθενείς πρέπει να τους προσέξουμε λίγο παραπάνω. Καθώς επίσης και στους ασθενείς με υπεριαιρές βλάβες, με νευρογενή, έτσι, με δυσυνέργεια εξωστήρα, έξωση φυστήρα ή και πάλι με πιθανή δυσλειτουργική ούρηση, και αυτούς τους ασθενείς πρέπει να τους προσέξουμε. Οι νευρολογικοί ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε διαλείποντες κατηριασμούς είναι οι καλύτεροι ασθενείς για μας για να πάρουν αντιχοληνερικά, γιατί πλέον σε αυτούς τους ασθενείς μπορούμε να τα δώσουμε άφοβα και σε πολύ υψηλές δόσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτούς τους ασθενείς που τους δίνουμε αντιχοληνερικά? Πέρα από την αρχική αξιολόγηση, θα δούμε την ουρονομετρία τους και τον υπολοιπόμενο όγκο ούρων, ένα θέμα που συζητήθηκε χθες, όσον αφορά βέβαια το φυσιολογικό πληθυσμό, και στην παρακολούθηση, μπορούμε να τους παρακολουθήσουμε μια ουρομετρία και να ελέγξουμε τον υπολοιπόμενο όγκο ούρων.
Μπορούμε, αν έχουμε δώσει μεγάλη δόση αντιχοληρικών, να τυπλοποιήσουμε, να την ελαττώσουμε σε κάποια φάση, αν δούμε ότι έχουμε προβλήματα με την αυξημένη δόση. Μπορούμε να αλλάξουμε το αντιμουσκαρινικό, να δοκιμάσουμε τουλάχιστον να αλλάξουμε το αντιμουσκαρινικό. Υπάρχει μια τάση και στα guidelines αναφέρεται ότι μπορούμε να προσθέσουμε έναν αλφα αποκλειστή, ενώ τέλος σε περίπτωση που το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά ο ασθενής είναι ικανοποιημένος από τα αντιχοληνεργικά, από την όλη επίδραση που έχουν στην ποιότητα ζωής κτλ., τότε οι ασθενείς αυτοί και μετά από συζήτηση μαζί τους μπορούν να περάσουμε σε διαλείποντες καθετηριασμούς. Αυτό ουσιαστικά είναι η σύνοψη. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Κωνσταντινίδη, το όνειρό μας δεν είναι να παραλύσουμε την κίστη με φάρμακα. Δεν θα είμαστε ευτυχείς σε ένα νευρολογικό ασθενή να παραλύσουμε την κίστη. Έτσι. Δηλαδή, προκειμένου να έχουμε κάποιον με υψηλές πιέσεις στην κίστη του, με κακή διατασιμότητα που κινδύνει τον αντιρροπητικό του, το όνειρό μας είναι πραγματικά να δώσουμε, αν γινόταν, τεράστια ποσότητα αντιμουσκαρινικού, να την παραλύσουμε. Αυτό γίνεται. Μακάρι να είχαμε φάρμακο που να μπορούσε να μας κάνει μια ατονική στιγμή. Άρα, γιατί τα αντιμουσκαρινικά δυστυχώς δεν κάνουν. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα οξύμορο. Από τη μια μεριά λέμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα και ότι δεν είναι τόσο δυνατά να μας δώσουν αυτό το εργαλείο και προχωράμε σε κάτι άλλο. Και από την άλλη μεριά λέμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι πρόβλημα ότι ίσως να αυξηθεί το υπολοιπόμενο. Έτσι. Το οποίο είναι βέβαια καταγεγραμμένο. Δεν είναι ότι αμφισβητείται. Βέβαια είναι σε πολύ λίγα περιστατικά και είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αυτό είναι το ιατρικό ζητούμενο όμως. Δεν είναι και το ζητούμενο των ασθενών. Οι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο, παρά το ότι εδώ μέσα οι περισσότεροι, οι λίγοι που σήκωσαν χέρι, τέλος πάντων, οι περισσότεροι από τους λίγους που σήκωσαν χέρι δήλωσαν, θα προτιμούσαν να μην έχουν τη λειτουργία της ούρησης. Το αντίθετο ακριβώς συμβαίνει. Οι ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο θέλουν να διατηρήσουν τη λειτουργία της ούρησης. Είναι προφανές, αν τους εξηγήσει όμως ακριβώς τι συμβαίνει και όλα τα προβλήματα, και ότι δεν μπορεί να τα έχει όλα, μεταξύ μιας επιλογής κάπου καταλήγεις. Καταλήγουν στο watchful waiting, στην προσεκτική παρακολούθηση. Στην προσεκτική παρακολούθηση είναι πολύ πιο πυθύνη από ό,τι στους ασθενείς με καλοήθη υπερπλασία προστάτη και ανεβασμένο PSA. Προκειμένου να μην χάσουν τη λειτουργία της ούρησης, προτιμούν να βάλουν σε κίνδυνο, να έχουν αυξημένο υπολοιπόμενο με κίνδυνο ρυλιμόξεω, με κίνδυνο για τα νεφρά τους, αλλά να έρχονται κάθε 3, 4 ή 6 μήνες στο ιατρείο και μόνο όταν συμβεί κάτι, τότε θα μπουν σε διαλείπους και θεατριασμούς. Σχέση με την διαφορά των ασθενών μέσα στην Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή έτυχε να δουλέψουμε με τον Απόστολο 1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, όντως το βλέπαμε, ήταν πιο δύσκολοι οι ασθενείς. Στους ασθενείς που έχω εγώ στη Θεσσαλία, ειλικρινά σας το λέω, είναι πολύ πιο πυθύνοι οι ασθενείς με σκλήνηση. Δηλαδή, ποιος έχει δει ασθενή με σκλήνηση, η γυναίκα με σκλήνηση, η οποία έρχεται και σας λέει, και το έχω έτσι, δηλαδή, μπορεί να έχει και βιντεάκι. Κατουργέμαι συνέχεια, δεν προλαβαίνω να πάω στην τουαλέτα, η ζωή μου είναι μαυράμα, πάω κάθομαι στην τουαλέτα, περνάω μισή ώρα μέχρι να ορίσω και στο τέλος έρχεται και μια ουρομετρία εκεί και έχει και ένα σημαντικό υπολοιπόμενο γκόουρον που επιδεινώνει τα συμπτώματα της περιλειτουργικής κίστης. Και εξηγώντας όλες αυτές τις ασθενείς και μιλάμε για τις κλίνες κατά πλάκα που οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν και ιδιαίτερο κίνδυνο για το ανώτερο ροπητικό λόγο χαμηλής διατασιμότητας ή οτιδήποτε άλλο. Τελικά εξηγώντας τις και τις λέει ότι θα έχεις καλύτερη ποιότητα ζωής κτλ., εγώ έχω δει ότι πολλές ασθενείς περάσαν και αποδεχτήκαν αυτό τη φουλ δόση αντιχοληνεργικών σε συνδυασμό με διαλείποντες καθετηριασμούς. Πιστεύω ότι είναι. Δεν ξέρω πώς περνάει αυτό. Λοιπόν, αυτή ουσιαστικά είναι η σύνοψη όλων της μεταανάλυσης. Θα τη δείτε και μέσα στο PDF που υπάρχει. Τελειώνοντας, τι μας λένε τα guidelines. Τα αντιμουσκαρινικά αποτελούν την πρώτη θεραπευτική επιλογή για την αντιμετώπιση της νευρογενούς υπερλειτουργίας του εξωστήρα. Τόσο η αποτελεσματικότητά τους όσο και η ασφάλειά τους είναι τεκμηριωμένη. Έτσι έχουν υψηλό βαθμό σύστασης και τεκμηρίωσης. Οι μέγιστες δόσεις αποτελούν μια εναλλακτική θέση. Λύση. Συχνά μπορούμε να συνδυάσουμε δύο αντιχοληνεργικά έτσι προκειμένου να έχουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα. Εναλλακτικά μπορούμε να δοκιμάσουμε είτε διαδερμικά είτε ενδοκιστικά τη χορήγηση αντιμουσκαρινικών προκειμένου να μειωθούν οι ανεπιθύμητες ενέργειες. Ενώ γενικά αυτό που είπαμε και ξέρουμε είναι ότι υπάρχουν ελάχιστες, πολύ λίγες πτυχιοποιημένες μελέτες προκειμένου να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα. Γενικά φαίνονται να αντιμετωπίζουν την υπερλειτουργία του εξωστήρα, να μειώνουν τα συμπτώματα, να προφυλάσσουν το ανώτερο ουροπητικό, να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η ξηροστομία, αν και υπάρχει, δεν ξέρουμε κατά πόσο τελικά οδηγεί σε διακοπή της αγωγής, ενώ τα φάρμακα. Τα φάρμακα τα οποία έχουν υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης είναι τα παλαιότερα, η οξυβουτινίνη, το τρόσπιο, η προβιβερίνη, η τολτεροδίνη και η τολτεροδίνη, ενώ τα νεότερα κυρίως έχουν μελετηθεί σε ανοιχτές μελέτες, κυρίως για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, όπου ο βαθμός σύστασης είναι χαμηλότερος. 3. Σας ευχαριστώ. Ναι. Μιας και ρωτάμε αυτά που φοβόμαστε και μας αγχώνουν. Με τις συνέργειες
των αντιχολινεργικών με άλλα φάρμακα. Δηλαδή, φαντάζομαι οι νευρολογικοί άρρωστοι δεν παίρνουν μόνο αντιμουσκαρινικά ή και οι ιδιοπαθείς καταστάσεις. Τι γίνεται με αυτά? Γενικά είναι ασφαλή. Τα δεδομένα που υπάρχουν από τους ασθενείς με ιδιοπαθή περιλειτουργία του εξωστήρα είναι αρκετά ασφαλή όσον αφορά στη συγχορήγησή τους. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αν εννοείται τα φάρμακα τα οποία παίρνουν με δράση στο κουνουσού, ας πούμε, τα οποία θεωρητικά τα περισσότερα από αυτά έχουν και κάποια ήπια αντιχολινεργική, αυτή η ήπια αντιχολινεργική δεν είναι αρκετή για να καταστήλει έτσι κι αλλιώς τα συμπτώματα υπερλειτουργίας στο εξωστήρα τους. Παρ' όλα αυτά υπάρχει συνεργική δράση. Για γενικής παθολογίας φάρμακα, δηλαδή εννοώ για γενικά συνέργειες με φάρμακα. Ναι. Ναι, τα δεδομένα που έχουμε τις μελέτες, καλά, για νευρολογικούς δεν έχουμε καθόλου. Αλλά και γενικά τις μελέτες που γίνανε για τα πιο πρόσφατα φάρμακα κλπ. Δεν υπήρχαν κάποιες πολύ μεγάλες ανεδείξεις ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τις χορήγησεις σε κάποια φάρμακα, όσο μπορώ να θυμηθώ τουλάχιστον. Παρ' όλα αυτά, τα αντιμουσκαρινικά γενικά μπορούν να προκαλέσουν μια ήπια ταχυκαρδία, από όσο θυμάμαι. Όσο αφορά θέματα υπέρτασης, δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα. Δηλαδή, να σας πω, έτυχε να θέλω να βάλω σε μια μελέτη που τρέχαμε πρόσφατα με τον Μοιραπεντρών στην κλινική μια ασθενή, η οποία έπαιρνε βήτα μπλόκερ καρδιολογικό. Λοιπόν, για τον Μοιραπεντρών, ο καρδιολόγος ήταν πολύ πιο κάθετος να μην μπει η ασθενή. Δηλαδή, δεν ξέραμε πού θα μπει η ασθενή, σαν να μπαίνε σε ολιφενακίνια, θα μπαίνει στο Μοιραπεντρών, ας πούμε, αλλά ο καρδιολόγος ήταν πολύ κάθετος. Αντίστοιχα, παλαιότερα, ξέρω εγώ, που είχαμε ασθενείς με πλούσιο ιστορικό, με πολλά φάρμακα που το συζητούσαμε και με παθολόγους ή καρδιολόγους, ποτέ κανένας δεν μας έφερε καμία αντίρρηση και δεν είχε καταγραφεί και κάτι. Από ό,τι ξέρω και εγώ, δεν έχουμε ιδιαίτερα έτσι προβλήματα. Με εξαίρεση αυτά τα περιστατικά επίσκεψης μερικές φορές που έχουμε, μπορεί να οφείλονται ακριβώς σε ασθενείς που παίρνουν συγχρόνως και φάρμακα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι κάτι που έχει τεθεί σαν ερώτημα, δεν έχουμε όμως δεδομένα. Εκείνο όμως που, επειδή κουβεντιάζουμε πολύ, νομίζω του χρόνου ή σε 2 χρόνια θα είναι τελείως διαφορετική η εικόνα, γιατί θα υπάρχει πλέον ένας καινούριος στόχος. Εδώ μιλάμε να αυξήσουμε τη δόση των αντιμουσκαρινικών ή να βάλουμε 2 αντιμουσκαρινικά. Όλα αυτά ανήκουν μέσα στο ίδιο καλάθι. Τώρα με τους Β3 αγωνιστές πλέον έχουμε έναν καινούριο στόχο. Έτσι, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Οπότε ο συνδυασμός αντιμουσκαρινικού και Β3 αγωνιστή είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση κάποιων πιο δύσκολων περιστατικών. Οπότε τα επόμενα βήματα σε κάπως πιο παρεμβατικές τεχνικές ίσως να πάνε λίγο πιο πίσω. Αυτή τη στιγμή τρέχει ήδη μελέτη για νευρολογικούς ασθενείς με Β3 αγωνιστές. Πάντως, σχετικά με τους Β3 αγωνιστές, επειδή αναφέρθηκε και το περιστατικό με τον καρδιολόγο, τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν τα καρδιολογικά είναι Β2, νομίζω, αποκλειστές. Δεν έχουν σχέση καμία και δεν ήταν. Και μάλιστα οι μελέτες του Μοιραπεντρών, οι οποίες έκαναν ανάλυση μετά στη συνέχεια για πιθανές καρδιολογικές καρδιαγγειακές επιπτώσεις, δεν έδειξαν καμία διαφορά σε σχέση με το εικονικό φάρμακο πλέον. Ναι, αλλά αν η ασθενής πάει, ας πούμε, και έχει κάνει μια ταχυκαρδία, μια βραδικαρδία ή οτιδήποτε άλλο, έτσι θα πει ο καρδιολόγος, άσε, σας το έλεγα εγώ, γιατί το πήρε το φάρμακο. Εντάξει, είναι καμιά φορά τα ξέρεις. Γι' αυτό το ανέφερα το περιστατικό. Ναι, αλλά άλλο. Το αντιμουσκαρινικό θεωρητικά μπορεί να κάνει ταχυκαρδία. Και γενικά, όσο πιο ευρέως φάσματος είναι τα αντιμουσκαρινικά, τόσο πιο μεγάλη πιθανότητα έχουν να κάνουν ταχυκαρδία. Δηλαδή, αυτά που πιάνουν και τους 5 υποδοχείς δεν παρουσιάζουν σημαντική εκλεκτικότητα. Αυτά έχουν και τη μεγαλύτερη πιθανότητα να κάνουν ταχυκαρδία. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Α, μία ακόμα, ναι. Να κάνω μία διπλή ερώτηση. Σε κάποιον ασθενή που έχει ένδειξη να πάρει αντιχολινεργικό, αλλά έχει και σοβαρό πρόβλημα δυσκυλιότητας και μάλιστα με κάποιο λαιό στο παρελθόν ή σύνδρομο Ζόγκρεν. Είναι καταδικασμένος να μην πάρει ποτέ, δηλαδή να ζήσει, θα το πούμε, θα ζήσει με την επιτακτικότητά σου και την ακράτεια. Για νευρολογικό ασθενή μιλάμε. Ορίστε. Για νευρολογικό ασθενή. Ή και για οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε, ναι. Ξέρω. Γιατί έχω τέτοια περιστατικά. Γυναίκες που με ηλαιό, με πρόβλημα. Όχι, σύνδρομο Ζόγκρεν. Ναι, θα του πούμε ότι δεν μπορείς να πάρεις τίποτα, θα μάθεις να ζεις έτσι. Όχι. Και, ναι. Το Ζόγκρεν θα σαφέστα μπορεί να επιδεινωθεί με την χρήση των αντιχολινεργικών. Έτσι. Τώρα, ξεκινάς από μία όσο να τον πιο χαμηλή δόση και παρακολουθείς τον ασθενή. Τον έχεις ενημερώσει
ξέρεις τι έχει και τον παρακολουθείς. Με δυσκυλότητα σοβαρή και ακούει που λέει... με τη μεγαλύτερη εκλεκτικότητα τη μουσχαρινικό κατάλληλα. Όχι. Με τη μεγαλύτερη εκλεκτικότητα ίσως κάνει το, η ταριφενακίνη κάνει περισσότερη δυσκυλότητα. Θα δώσει κανείς φάρμακο που έχει... ναι. Θα δώσεις φάρμακο με τη λιγότερη, ας πούμε, και σε χαμηλότερη δόση, κανονικά, ας πούμε. Και πάνω σε αυτό... Με τα ίδια προβλήματα, σοβαρά ή πιο μέτρια προβλήματα, έχει θέση καθόλου η χορήγηση μέρα παραμέρα ή δεν έχει νόημα? Για να ελαττώσουμε τις πιθανότητες της παρενέργειας, δηλαδή. Και θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε. Δεν υπάρχει, από όσο ξέρω, δεν υπάρχει κάτι δημοσιευμένο για χορήγηση μέρα παραμέρα. Δηλαδή, θα σου πω αυτό που εγώ δεν το έχω συστήσει, ασθενή πάρε μέρα παραμέρα. Αλλά έχει τύχει να έρθουν ασθενείς και να μου πούνε ότι το παίρνω μέρα παραμέρα, είμαι καλά. Και εντάξει, όταν πήγε η ξηροσταμία είναι καλύτερη. Δεν υπάρχει όμως, δεν υπάρχουν δεδομένα. Και ούτε μπορώ να σου πω. Εντάξει, το να μεταφέρουμε την προσωπική μας. Είναι στην κρίση μας. Όχι, νομίζω ότι έχει σημασία και η προσωπική έτσι, εμπειρία. Εντάξει, στην βιβλιογραφία τα βρίσκει κανείς όλα. Και εμένα η εμπειρία μου από το κέντρο του εξωτερικού είναι κυρίως η σωληφενακίνη που έχει και το μεγαλύτερο χρόνο ημιζωής. Χρησιμοποιεί το μέρα παραμέρα σε κάποια περιστατικά. Ευχαριστώ.